Έγινα ο δαίμονας σου κι απ' τη γη με πέταξαν στο σώμα σου. Να μείνω θέλω και την κόλαση την ξέρω. Να ξεχάσω το όνομά σου, να αρρωστήσω τα φιλιά σου. Να σε πολεμήσω θέλω κι αν σε πλήγωσα ξανά. Με μια σφαίρα καρφώνω πιο βαθιά στην καρδιά. Σ' αγκαλιάζω στο τέλος με την άξιγα σου όλα. Με μια σφαίρα σε καρφώνω στην καρδιά. Θέλω να μείνω σ' ό,τι μου αρέσει. Πρέπει να κάνω ό,τι μου αρέσει. Θέλω να μείνω σ' ό,τι μου αρέσει. Πρέπει να κάνω ό,τι μου αρέσει. Θέλω να μείνω σ' ό,τι μου αρέσει. Πρέπει να κάνω ό,τι μου αρέσει. Θέλω να μείνω σ' ό,τι μου αρέσει. Πρέπει να κάνω ό,τι μου αρέσει. Θέλω να μείνω σ' ό,τι μου αρέσει. Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοεί? Δεν ξέρω, τι εννοεί? Δεν ξέρω τι εννοεί. Προσπάθησα να βρω τον Πάμπλο να του πω ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, να του πω ότι απατεώνα. Ήταν εδώ. Απατεώνα! Τι απατεώνα, σταμάτα. Θέλω να φύγω. Μα, κάτσε, κάτσε, δεν μπορεί να φύγει. Αν δεν μα δώσει πίσω τα λεφτά πρώτα. Ακριβώς αυτό. Τι είναι αυτά που λες, εγώ δεν έχω τίποτα. Εντάξει, δεν έχει, αλλά έτσι κι αλλιώ δεν θα πάω στο σχολείο μέχρι αύριο. Θα μείνει εδώ. Δώσε μα πίσω τα λεφτά. Ήταν για φιλανθρωπικό σκοπό. Μία, θα πίσω. Καλά, καλά, εντάξει, εντάξει, τα έχω. Δώστα μου, δώστα μου. Περίμενε, είναι στο σχολείο, στο δωματιό μας. Άντε πάμε. Τι είπες? Είσαι βλαμμένο. Πάμε, τι είπες, προχώρα. Μην του μιλάς έτσι. Άντε. Θα σε περιμένω, Μαρίζα. Εντάξει. Δεν έχω ιδέα τι εννοεί. Έκανα μόνο αυτό που μην μου είπες, ανησυχείς. Τίποτα άλλο. Μην ανησυχείς, κανένα πρόβλημα, εγώ σε εμπιστεύομαι. Πάμε τώρα στο σχολείο. Έλα. Αν νομίζεις ότι το φιλί μας στη δίσκο σημαίνει κάτι παραπάνω, είναι επειδή νιώθεις κάτι για μένα. Δεν το αφήνουμε καλύτερα, άφησε το. Όχι, μέχρι να μου πεις γιατί δεν θες να βγεις μαζί μου. Θυμάσαι τη μέρα που γνωριστήκαμε? Ναι. Εκείνη τη μέρα μου έδωσες μια φωτογραφία σου και μου είπες να τη δώσεις στη Σολ. Εκείνη τη μέρα ήθελες τη Σολ και νομίζω πως αυτό συμβαίνει τώρα ακόμα. Τώρα όμως είμαι εδώ μαζί σου. Άσε τη Σολ. Την πήρες όμως από το σχολείο σήμερα. Ναι, μου είπε να πάω μαζί της να πάρουμε κάτι φωτογραφίες. Είχαμε πάει μαζί να τις βγάλει και τώρα ήταν έτοιμες. Δεν μ' αρέσει να αφήνω τα πράγματα στη μέση. Ψέματα. Χοντρία, σχημομούρα. Τι έπαθες? Τίποτα. Συγγνώμη, Λέω, δεν μπορώ. Περίμενε, Φέλη, περίμενε. Παύλο, δεν είναι έξω. Ούτε μέσα είναι, μα καλά που πήγε. Έκανε εκοπάνα. Μπα, δεν θα τολμούσε, είναι πολύ φλόρος. Κάπου στο σχολείο θα είναι. Πρέπει και θα μας να συνεχίσουμε να ψάχνουμε. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, παιδιά, αν τον βρω, θα σας ειδοποιήσω. Γεια σου, Παύλο. Τι κάνεις εδώ? Μήπως ξέρεις που είναι ο Ξαβιέ, τον ψάχνουμε. Τόμας! Τι? Τώρα θα τον ρωτούσα. Πού είναι ο Ξαβιέ, τον έχεις δει? Ο Ξαβιέ, στην αυλή, στον μπιλιάρδο. Παύλο, πες μου αμέσως που είναι ο Ξαβιέ. Ναι, βασικά είναι. Όχι, βρείτε τον τώρα, αλλιώς θα την πληρώσεις πολύ. Εμπρός. Ορίστε. Γεια σας, πάμε για τα λεφτά, Χρυσά. Κορίτσια, κορίτσια, από πού έρχεστε? Πανάκα, Πανάκα, είχαμε βγει για μια βολτίτσα με τον Ξαβιέ, έτσι, ναι, δεν είναι? Εσύ άλλα μου είπες πριν. Ποιος είπε τι, εσύ? Εγώ, εμένα λες, τι. Παύλο, είχαμε πει ή δεν είχαμε πει να είσαι μαζί του? Ο Παύλο έπρεπε να μείνει μέσα για να διαβάσει. Ξέρετε, δεν είναι και πολύ έξυπνος και χρειάζεται πολύ ώρα. Μα ναι, πρέπει να βρω το καθόλου. Τι θα γίνει, Παύλο, δεν μπορείς ούτε ένα πράγμα να κάνεις σωστά. Να σου πω, παράταμε, μην τον ξαναφύσεις μαζί μου. Για να μην έχουμε τέτοια, μην τον ξαναφύσεις μαζί μου, εντάξει? Εντάξει, εντάξει, κατάλαβα. Όχι, όχι, Λίνας, λυπάμαι. Εσύ δεν κατάλαβες. Αυτό το παιδί θα γίνει αδερφό σου, Παύλο. Πρέπει να κάνεις αυτό που σου λέω, να τον προσέχεις. Σταμάτα, σε παρακαλώ, φτάνει. Αν τα παιδιά τα βρίσκουν μεταξύ τους, τότε δεν βρίσκω το λόγο. Μα σου εξηγώ ότι δεν είναι αυτό. Ο γιος μου δεν θέλει. Ο δικός σου προσπαθεί, το ξέρω. Μαρίζα, Μαρίζα. Τι είναι? Μπορώ να σου μιλήσω λίγο? Ναι, τι έγινε? Αυτό που είπε για μένα, ειλικρινά, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Δεν ξέρω τι εννοεί. Τι σχόλια εννοείς? Μην της δίνεις σημασία, είναι ηλίθεια. Εντάξει, αλλά αν έκανα κάποιο λάθος, θέλω να το ξέρω για να τίποτα ζητήσω. Τίποτα δεν έκανες, μην ανησυχείς. Ήθελα μόνο να τηλεφωνήσω στον Παύλο, τίποτα. Δεν χρειάζεται. Ξέχασέ τον Παύλο. Βγάλ τον από το μυαλό σου, εντάξει? Το συμπαθώ πολύ, είναι φοβερός. Δεν θέλω να του προκαλέσω κανένα πρόβλημα. Φοβερός, δεν θα το έλεγα. Από όλους όσους ξέρω, νομίζω είναι ο καλύτερος. Εσύ είσαι ο καλύτερος. Γκλώρια! Τι συμβαίνει, Ριβαρόλα? Πρέπει να μιλήσω στον κύριο Ντουνόφ. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Αφήστε με να πω. Αποκλείεται, Ριβαρόλα. Μα είναι επίγον, καταλαβαίνετε. Πρέπει να του μιλήσω. Ο κύριος Ντουνόφ απουσιάζει. Έφυγε, θα έρθει αύριο. Ριβαρόλα, να βοηθήσω εγώ? Όχι.
Αγάπη μου, ξέχνα το. Κοίτα, η Σόλη είπε ότι θα σας το δώσει πίσω. Δεν έγινε και τίποτα. Γιατί κάνεις έτσι, έλα. Γιατί κανείς δεν μου φέρεται έτσι και εμένα. Εσύ έχεις κάτι. Είσαι περίεργος. Όχι. Μήπως είσαι στενοχωρημένος γι' αυτό που έγινε. Όχι, όχι, το έχω ξεπεράσει. Το ξεπερνάω, το έχω αφήσει πίσω μου. Μια δύσκολη στιγμή ήταν. Τώρα νιώθω πολύ καλύτερα, ευτυχώς. Αγάπη μου, ειλικρινά, είσαι λίγο περίεργος. Είσαι απόμακρος. Μα τι σου συμβαίνει. Για να είμαι ειλικρινής, σκέφτηκα κάποια πράγματα. Α, το ξέρα, το ξέρα. Έλα, πες μου. Έλα. Μίλησα με τον μπαμπά σου. Και? Είπε κάτι φανταστικό. Αλήθεια, τι σου είπε? Είναι ερωτευμένος. Όχι, πώς γίνεται αυτό, Μανουέλ? Μα αγάπη μου, μην κάνεις αμωρό. Δεν στεναχωρήθηκες με αυτό, έτσι? Όχι, δεν στεναχωριέμαι. Όμως, αν έχει ερωτευτεί αυτή τη χοντρέλο που σου έλεγα, αχ, Θεέ μου, αχ, Παναγιά μου. Και τι πειράζει, γλυκιά μου, δεν γίνεται να διαλέγεις εσύ τις κοπέλες του μπαμπά σου. Θα την αφορήσεις. Όχι, όμως θα ήθελα να την γνωρίσω. Ένα δω πώς είναι. Αχ, είναι τόσο αθώος ο καημενούλης. Μία! Πού είναι τα λεφτά? Σου τα έδωσε η Σόλ? Όχι, δεν μου τα έδωσε. Πάμε να τα πάρουμε. Παύλο! Έλα! Όχι, δεν φεύγετε. Τι? Πρέπει να σας μιλήσω τώρα που είμαστε όλοι μαζί. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Τζόνι. Τι έγινε? Να του πω ότι ο μπαμπάς σου δεν σε αφήνει να παίξεις και στεναχωρήθηκε. Δεν θέλει προβλήματα με τον Δήμαρχο. Δεν είναι περίεργο. Κάποια στιγμή θα συνέβαινε αυτό. Γιατί, πώς? Αυτά πηγαίναμε μια χαρά. Δεν είχε υποψιαστεί τίποτα. Γιατί δεν του τα ξεκαθαρίζεις όλα μια και καλή? Τι ζωή τραβάς εσύ? Αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Όχι, είναι και δικό μου πρόβλημα. Ίσως καταφέρουμε να παίξουμε γύρω στα 40. Δεν το πιστεύω. Ηρεμήστε, σας παρακαλώ. Μίλησα ήδη με τη Σαμπρίνα και είπε ότι θα τα κανονίσει σίγουρα. Θα μας βοηθήσει. Οπότε ας κάνουμε λίγη υπομονή, έτσι, παιδιά. Εντάξει, μακάρι να μας βοηθήσει. Ναι, έλα, Μία, έλα, πάμε. Χοντρή, άσχημα μόρα. Φέλη, είδες τη Σόλ? Όχι, τι έγινε, τι τρέχει? Παραδέχτηκε ότι πήρε τα λεφτά. Ναι. Τα επέστρεψε? Όχι. Όχι, είπε ότι ερχόταν να τα πάρει. Ήρθε από εδώ, πες μας. Όχι, δεν ήρθε, είμαι εδώ αρκετή ώρα και δεν ήρθε. Πώς και την αφήσατε να φύγει? Μας κορόιδεψε. Μην ανησυχείς όμως, εγώ θα την βρω και θα την ψάξω από πάνω μέχρι κάτω. Α! Θέλω κάποια πράγματα τη Σόλ. Πού είναι αυτό το κάθαρμα? Στο δωμάτιό μου, της είπα να έρθει γιατί όλο την ενοχλείς. Μην πας εκεί λοιπόν γιατί είναι κλειδωμένη, με καταλαβαίνεις, ε? Αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να βγει έξω και το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι να πάρω τα λεφτά που έκλεψε, ακούς? Ναι, καλά. Πού είναι η Βίκο? Πώς πάει? Ωραίο αεράκι, βοριαδάκι είναι. Ναι, βγήκα να πάρω λίγο αέρα, γι' αυτό άσε με ησυχία. Ναι, μη σκάς, δεν θα σε ξαναενοχλήσω, δεν υπάρχω. Εντάξει. Ψ. Τάτο, ήρθες. Ήρθα να σου φέρω τα πράγματα που είπαμε. Έλα. Για να δω. Πάρε ένα MP3. Θα πιάσει αρκετά αυτό. Τέλεια. Είναι καλό. Το πήρα κοψοχρονιά. Ναι, αλλά δεν έχεις τίποτα άλλο, γιατί δεν φτάνει αυτό. Ναι, έχω και ένα Discman για σένα. Πιστεύω θα φτάσει αυτό. Τέλεια. Τέλεια. Μόλις έχω τα λεφτά. Μόλις τα πάρω, θα σου τα δώσω αμέσως. Άμα βρεις και κάτι άλλο, ακόμα καλύτερα, έτσι. Τι λες κι εσύ? Κι άλλα? Ναι. Εντάξει, καλή φάση. Τα φέρω κι άλλα. Πάρε. Ευχαριστώ. Τα λέμε. Κοριτσάκι. Τι έγινε, μου λες να έρθω? Λες ότι είναι επίγον. Έπρεπε να αφήσω πολλά πράγματα στη μέση για να έρθω και φεύγεις έτσι. Δεν θα με ευχαριστήσεις. Τώρα βρετά το, δεν είπα ευχαριστώ. Όμως εγώ δεν εννοούσα αυτό το ευχαριστώ. Τι? Τι στο... Τι έπαθες, ε? Πολλά, Φρανκό. Δεν έχω ξανανιώσει τόσο πάθος για κάποιον. Ούτε εγώ. Όλη τη μέρα σε σκεφτόμουν, είμαι τρελός για σένα. Κι εγώ. Δεν γυμνάζομαι, δεν πάω στις πρόβες. Έχω τρελαθεί. Αμ' εγώ, συνεχώς αναβάλω τα meeting, δεν πάω στη δουλειά μου. Κρίμα όμως η Μαρίζα. Και η Μία. Είμαι σίγουρος ότι καμιά τους δεν θα το δεχτεί αυτό. Τι θα κάνουμε? Ξέρω εγώ.
Παρακαλώ. Έλα, μπαμπά. Έλα, γλυκιά μου. Τι κάνεις, καρδούλα μου? Μια χαρά. Μπράβο, κορίτσι. Τα άμαθα για σένα, ώστε είσαι ερωτευμένος, ε. Τι καλά. Α, τι ωραία, γλυκιά μου. Τι καλά που χαίρεσαι. Μου φύγε ένα βάρος, ξέρεις, ε. Εκείνη έχει παιδιά. Όχι, βέβαια, όχι, παιδιά δεν έχει. Για πες μου, πώς τη λένε. Τι λένε, να δεις, Μόνικα, αλλά τη φωνάζουν Μίτσι. Α, γλυκούλη όνομα. Θα ήθελα να την γνωρίσω, γιατί δεν κανονίζει να φάμε μαζί. Να φάμε, νομίζω ότι δεν θα είναι ιδιαίτερα καλή ιδέα, αγάπη μου, γιατί θα βαρεθείς, είμαστε βαρετοί. Καλά, ίσως έχεις δίκιο, ας μη φάμε. Εξάλλου, από ό,τι έχω μάθει, δεν της κάνει καλό να πολυτρώει, ε. Μαρίζα, θα σε κάνω να ξεχάσεις τον Παύλο μια για πάντα. Αχ, Γκλώρια, μου φέρες ασπιρίνη. Μάλιστα, τι πάθατε, έχετε πονοκέφαλο? Είμαι κρυωμένος, έχει βουλώσει η μύτη μου, το κεφάλι μου που ένα σπάσει. Νιώθω λες και όλοι οι τεταρτοετείς χορεύουν κλακέτσες στο κεφάλι μου. Μέρα νύχτα, ναι, μέρα. Ναι, είναι πολύ άτακτη. Αλλά τόσο ξεαγάπητη. Προσωπικά εύχομαι να αποφυτίσουν το δυνατόν συντομότερο για να μην τους ξαναδώ ποτέ πια στα μάτια. Ναι. Δεν θέλω να ανακατευτώ, ξέρετε, αλλά πιστεύω ότι οι μαθητές είχαν δίκιο για το ράγκμπι. Ήταν άδικο να τους αποκλείσετε από τη διοργάνωση. Μην τους υπερασπίζεσαι. Τα καμώματά σου με τον άλλο γυμναστή ήταν που τους έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Το ανόητο φλερτ με αυτόν τον Ουρουγουανό. Δεν το πιστεύω, Γκλώρια. Ναι, εντάξει. Τώρα που έχουν το διαγωνισμό θα είναι καλύτερα τα πράγματα, ναι. Πάντως. Ναι. Αυτό μου έλειπε τώρα. Ο Αντράντε πλέον δεν ακούει τι του λέω. Και δεν είναι μόνο αυτό. Από πάνω υποστηρίζει τη Σόνια Ρέι και τον Κολούτσι. Σε λίγο θα συσπηρωθούν οι γονείς για να με διώξουν. Θα το δεις, θα με πετάξουν στον δρόμο. Πάει. Ηρεμήστε, κύριε, σας παρακαλώ. Ορίστε, δεν πρόκειται να ηρεμήσω μέχρι να φύγει ο Αντράντε από αυτό το σχολείο. Και μαζί του η Σπυρίτο, η Κολούτσι, η Ριβαρόλα. Κύριε Ντουνόφ, πρέπει Ριβαρόλα. Να σας μιλήσω. Είμαι όλος αυτιά, Ριβαρόλα. Λοιπόν, θέλω να αναφέρω ότι οι μαθήτριες Κολούτσι και Σπυρίτο με απήγαγαν. Τι! Πιες νερό. Είσαι καλύτερα? Δεν θα πιστέψεις τι είδα στον ύπνο μου. Είδα ότι προσπαθούσα να κάνω σεξ με τη μία και δεν μπορούσα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ταράχτηκα με αυτό. Έλα, ηρέμησε, εντάξει, δεν ήταν τίποτα, ένα εφιάλτη. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Δεν θα ηρεμήσω. Δεν θα μπορέσω να ξανακλείσω μάτι αν δεν το πω επιτέλους. Στη μία πρέπει να της το πω. Τρελάθηκες, ε! Θέλεις να καταστραφούν τα πάντα? Η Σαμπρίνα ήταν μόνο για μία βραδιά, ξέχασέ την πια. Το πρόβλημα είναι ότι όσο πάει και χειροτερεύει. Και ξέρω ότι τελικά η μία θα το μάθει κάποια στιγμή. Δεν είναι ανάγκη, ηρέμησε. Μπορείς να κάνεις σεξ μαζί της όποτε το θελήσεις, αλλά πρέπει πρώτα να ξεχάσεις αυτό με τη Σαμπρίνα. Δεν γίνεται αλλιώς. Η ζωή πάει μπροστά, Μανουέλ. Τι συμβαίνει? Δεν είναι δική σου δουλειά. Κάτι είναι καλύτερα. Συγγνώμη, αλλά εδώ είναι και δικό μου δωμάτιο. Και ήμουν φίλος με τον Μανουέλ πολύ πριν έρθεις εσύ. Τ' άκουσες, Λίτο? Εντάξει, μην είναι. Ηρεμήστε. Τίποτα. Δηλαδή, απλώς εσείς αρνείστε τις κατηγορίες της Δεσποινίδος Ριβαρόλας. Όχι. Ναι. Ναι. Μα δεν μου είπες να αρνηθώ. Ναι. Συγγνώμη. Το αρνούμαστε, είπα. Θα αποφασίζετε. Έκανε λάθος. Είπε όχι, δηλαδή ισόλυπε ψέματα εννοούσε. Mm. Είπε όχι, δηλαδή δεν είναι αλήθεια. Και σκεφτείτε, ισόλυπε γιατί δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ, γιατί της επέτρεψα να μείνει με τη Δεσποινίδα Μπελέν μέχρι να ξεκαθαριστεί όλη αυτή η παρεξήγηση. Α, κατάλαβα. Λες ψέματα και για τιμωρία σε αφήνουν να βγεις έξω. Πολύ ωραίο. Σπυρίτο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορέσεις να μου πεις ξεκάθαρα τι ακριβώς συνέβη. Έχεις 2 ώρες να το σκεφτείς. Και μετά θα έρθεις εδώ στο γραφείο μου και θα μου πεις λεπτομερώς όλη την αλήθεια. Έτσι. Α, με συγχωρείτε, κύριε Ντουνόφ. Ναι, περάστε. Δεσποινίδες μου, μπορείτε να αποχωρήσετε. Σκεφτείτε καλά τι θα μου πείτε. Δεν έχουμε να σκεφτούμε τίποτα. Τα ίδια θα σας πούμε. Πάμε μία. Τα ίδια. Έχουμε πάλι προβλήματα με το 4ο έτος. Ναι. Τα οποία δεν σκοπεύω να μοιραστώ μαζί σας. Ναι.
Σας κάλεσα, κυρία Αντράντε, γιατί θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη, ο φίλος σας, ο Ρικάρντο Ετσεμέντη, να κάνει μια διάλεξη στα καλλιτεχνικά σήμερα. Σήμερα. Πρέπει σήμερα. Ναι, ναι, καταλάβατε. Μάλιστα, μάλιστα. Κανένα πρόβλημα, κύριε Τουρνό. Θα τηλεφωνήσω αμέσως, μάλιστα, για να αναλάβει το μάθημά μου. Μάλιστα. Μην ανησυχείτε. Το βλέπεις. Καλό. Παίζει μόνο MP3 ή και CD. Παίζει τα πάντα, ό,τι θέλεις. Ωραία. Και πόσα θες γι' αυτό? 200. Θα το σκεφτώ και θα σου πω. Εντάξει, πες το και έγινε. Και ξέρεις, οτιδήποτε άλλο, ό,τι θέλεις, σε μένα, εντάξει. Ρε μεγάλε, μπορείς να μου πεις τι λέγατε με τη Βίκο, ε? Δεν καταλαβαίνεις. Αν όχι βούλος, το κάνετε μουγκί. Ναι, όχι, όχι. Αχ, ναι, ναι, τουλάχιστον τη γλιτώσαμε. Άσε με. Για τώρα μόνο. Λοιπόν, τι έγινε? Τη γλιτώσαμε. Για τώρα. Πρέπει να κάνουμε τη Σόλ να τα πάρει πίσω όλα. Τι μπορούμε να κάνουμε, πες μου. Ξέρω, ξέρω. Ο Λεώδες σου πω ότι η Σόλ έχει φτιάξει ένα πορτοφόλιο. Οι γονείς της όμως δεν θέλουν να γίνει μοντέλο. Την έβαψε. Αν το μάθουν, την έβαψε. Ωραία ιδέα είχες, λοιπόν. Χρειαζόμαστε τις φωτογραφίες για να την εκβιάσουμε, να πάρει πίσω την κατηγορία. Εντάξει, λοιπόν, πώς θα το κάνουμε? Όχι. Όχι. Μην με κοιτάτε, δεν κάνω απολύτως τίποτα. Σε παρακαλώ, Φέλη, απλώς θα πεις το Λεώ να δώσει σε σένα τις φωτογραφίες. Θέλεις. Μετά από αυτά που έγιναν, δεν έχω τέτοιο θάρρος. Έλα, μίλα του και θα σου δώσω ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Δεν είναι αστείο, Μαρίζα. Συγγνώμη. Όχι. Για περίμενε. Τέλεια ιδέα. Μήπως έχεις το τηλέφωνο του Λεώ? Ναι. Δώστε μου. Γιατί? Δώστε μου, σου λένε. Και φάγαμε σε αυτό το κυριλέ εστιατόριο. Αλλά δεν πιάμε σαμπάνια μόνο στο τέλος όπως κάνει ο Λαουτζίκος. Όλο το βράδυ μπεκροπίναμε σαμπάνια. Καλή όλο σαμπάνια. Το βράδυ. Oh, σταμάτα, μωρέ, πια μας έπληξες από χτες. Περάσαμε απίστευτα. Αμάνθια. Ήτανε φοβερά. Και τέριαζα πολύ. Αλλά είσαι σε πολύ βαθιά νερά. Γνώσεις. Ξέχασέ το. Μπορώ να μπω και να βγω όποτε θέλω σε αυτή την οικογένεια. Και τώρα λες να μπω έτσι. Έλα τώρα. Ει, τα πράγματα μου λείπουνε. Παιδιά. Είναι άδειο. Παιδιά, ακούστε με, έχουμε πρόβλημα. Έφερες το χρήμα? Το έφερα, πάρε. Βέρτα. Ορίστε. Είπες ότι μπορείς να βρεις οτιδήποτε, τα πάντα, ισχύει? Ναι, ό,τι θες, τι είναι, κάτι άλλο? Ναι, θέλω ένα DVD player. Όχι, όχι, πολύ μεγάλο, δεν μπορώ να το φέρω εδώ. Δεν πειράζει, θα μου πεις από πού να πάω να το πάρω και εγώ θα το πάρω. Ωραία, θα μάθω και θα σου πω. Εντάξει. Κοίτα, αυτά τα αγόρασα με τα 200 που μου δώσες. Δεν είχαμε πει να τα ξοδέψεις έτσι όμως. Χαλάρωσε. Ήδη παρήγγειλα και το DVD. Τι άλλο μπορώ να κάνω για σένα? Μόλις σου πει πού να πας να το πάρεις, να έρθεις και να μου το πεις αμέσως. Εντάξει, αυτό είναι για μένα? Ναι. Πάει, καταστράφηκα. Αυτό ήταν. Πάει. Γεια σου, αγάπη. Γεια σου, αγάπη μου. Χαίρομαι που ήρθες, γιατί είμαι απελπισμένος. Είμαι καταδικασμένος. Α, μην ανησυχείς. Ξέρω τι θα κάνουμε για το δείπνο με τη μία. Μην ανησυχείς καθόλου. Πλάκα μου κάνεις. Έχω τη λύση. Δεν υπάρχει λύση. Θα το ακυρώσω αυτό. Θα πω ότι έχω ένα meeting και δεν μπορώ να πάω αυτό. Α, και αύριο τι θα της πεις? Αύριο δεν ξέρω. Θα της πω ότι έχω πυρετό και πάλι δεν μπορώ να πάω. Και μεθαύριο. Και μεθαύριο. Δεν έχει νόημα, αγάπη μου. Δεν μπορείς να αναβάλεις τη συνάντηση για πάντα. Μεθαύριο τι να κάνω, δεν ξέρω. Έχεις δίκιο, αλλά τι να κάνω. Να τη γνωρίσεις σήμερα με τη Μίτσι. Αχ, ματάκια μου, δεν πας καλά μου φαίνεται. Ποια Μίτσι, υπάρχει καμία Μίτσι, ε? Μίτσι. Μίτσι. Γεια σου, Φράνκο. Ναι. Γεια σου, Μανουέλ. Γεια σου, Σαμπρινά, τι συμβαίνει? Πρέπει να σου μιλήσω, είναι επίγον. Είναι για το συγκρότημα? Όχι, όχι, δεν μπορώ να σου πω από το τηλέφωνο. Πρέπει να σε δω. Μπορείς να έρθεις από το σπίτι? Σήμερα? Ναι. Όμως μην πεις τίποτα στα παιδιά, σε παρακαλώ. Αγάπη μου, δεν μπορείς να φανταστείς τι μας έκανε η Ξάνθια. Η μία είναι αυτή. Με ποιον μιλάς? Ναι. Με ποιον μιλάς? Μην δεις ότι είμαι εγώ, σε παρακαλώ. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ένας φίλος από το Μεξικό. Ώστε έτσι θα τα πούμε τα απόγευμα. Μήπως είναι κανείς από αυτούς που γνώρισα? Όχι, αυτός που μένει η Αμερική. Οπότε δεν το ξέρει. Α, γιατί δεν κανονίζεις να βγούμε μαζί, Δεν γίνεται. Ήρθε για πολύ λίγο. Πήγαινε στη Χιλή, αλλά μπέρδεψε την πτήση και τώρα είναι στο αεροδρόμιο. Θα περάσω έτσι λίγο να το δω. Εγώ έχω κανονίσει να βγω με τον μπαμπά μου για να γνωρίσω τη φίλη του. Αλλά μπορώ να το αναβάλω όμως. Όχι, όχι, αγάπη μου. Δεν είναι ανάγκη τώρα να αναβάλεις κάτι τόσο σημαντικό για να συναντήσεις ένα φίλο μου τον οποίο ούτε καν ξέρεις. Δίκιο έχεις. Σήμερα ξύπνησα και το σκεφτόμουν πάρα πολύ. Βλέπεις, είναι πιο σημαντικό για σένα. Όσο πιο νωρίς το ξεκαθαρίσεις αυτό, τόσο το καλύτερο. Ούτως ή άλλως, εσύ έχω για λίγο θα πάω. Αχ, Μανουέλ, όταν είμαι μαζί σου,
Ξεχνάω τα πάντα. Σ' αγαπώ. Αγύρια και κολούτσι, σας παρακαλώ, κόφτε το στην τάξη σας. Ναι, ναι, ναι. Εμπρός, γρήγορα. Τι με κοιτάτε κι εσείς στην τάξη σας? Μόλις φέρει ο Παύλο τα βιβλία, θα κάνουμε τις περιλήψεις. Να κάνεις μεγάλα γράμματα για να μπορεί να τα διαβάζει, εντάξει. Εννοείται. Για ποιο μιλάτε? Πάω του αλέτα. Φίλε, χαιρετίσματα. Για ποιο μιλάτε? Το φίλο του Αντράντε. Θα μας κάνει μάθημα σήμερα. Σήμερα? Ναι, σήμερα. Μα τι έγινε, τι συνέβη? Ξέρετε, του Ντουνόφ κατάλαβε ότι ο Τσεμέντι ήταν ψεύτικος και κανόνισε να μας κάνει εκείνος μάθημα σήμερα. Ναι. Όχι, και τώρα. Μην ανησυχείς, τα έχω κανονίσει όλα. Είχε η βιβλιοθήκη μας. Οχ, τέλεια. Εγώ δεν πρόκειται να τα διαβάσω όλα αυτά. Καλέ, μην τρομάζεις. Δεν χρειάζεται. Περίληψη πρέπει να κάνουμε. Τίποτα άλλο. Α, είναι όλα για το ίδιο θέμα. Όλα καλά. Τέλεια, τέλεια. Να, ήδη έχουμε τα βιβλία. Τι κάνετε εδώ πέρα? Για πάμε, μάθημα. Πάμε. Τι λες, πώς είμαι? Καιρό είχανες εδώ έτσι. Πώς έτσι? Χαρούμενη. Είσαι φτιαγμένη για να βγεις έξω, ενώ παλιότερα δεν ήθελες ούτε να βγεις από το σπίτι. Είμαι πολύ ερωτευμένη με τον Μανουέλ. Γι' αυτό. Αλλά Σαμπρίνα, δεν θέλω να σου το χαλάσω, αλλά πιστεύω ότι συμφώνησε να σε δει επειδή ανέφερε το συγκρότημα. Όχι. Είπε μέχρι και ψέματα στην κοπέλα του. Άρα έχω πιθανότητα. Έτσι λες? Ναι, είπε ψέματα στη μία, καταλαβαίνεις. Ξέρεις τι είναι αυτό, ότι τον ενδιαφέρω ακόμη. Εντάξει. Τα σχέδιά σου με το συγκρότημα ποια είναι? Θα του πεις την απόφαση του πατέρα σου? Όχι. Όχι ακόμα. Το συγκρότημα είναι ο καλύτερος τρόπος να τον πλησιάσω. Θα μας ενώσει για πάντα. Με τρομάζεις. Δεν σε έχω ξαναδεί να κάνεις έτσι για κάποιον. Γιατί δεν έχω ερωτευτεί έτσι? Το Μανουέλ τον αγαπώ. Θα έκανα τα πάντα για να με αγαπήσει. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Θα έκανα τα πάντα. Γιατί είναι τόσο ζωηρές? Δεν τις τιμώρησε αυτός ο βλάκας? Έλα, μπαμπά, πρέπει να έρθεις αμέσως στο σχολείο. Να με υποστηρίξεις. Ναι, δύο κορίτσια με έχουν βάλει στο μάτι και ο διευθυντής παίρνει το μέρος τους. Όχι, 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 δεν τα παραλέω. Άκου, όχι μόνο με απήγαγαν, αλλά με κατηγορούν και για κλοπή. Πρόσοχε! Πρόσοχε, θέλεις να μου διαλύσεις το σκέιτ? Έλα, μωρέ, πώς κάνεις έτσι, μην κάνεις σαν μωρό. Δεν είμαι μωρό. Ηρέμησε. Δώσ' το μου. Μου βγήκε η Παναγία για να πεις ότι η μάνα μου να μου πάρει καινούριο και εσύ θα μου το σπάσεις. Είσαι σπασικλάκι, εγώ δεν έχω δικό μου σκέιτ. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Γιατί δεν λες αυτή τη βλαμμένη τη Μαρίζα να σου πάρει κάτι άλλο? Ω, παλιά, κάτσε, περίμενε μισό λεπτό. Η Μαρίζα είναι η μέλωσα κοπέλα μου, το ξέρεις αυτό? Όχι. Έλα, άσε με να κάνω λίγο. Όχι, έλα, όχι. Έλα, λιγάκι. Για λίγο. Όχι, μόνο. Φίλε, πρέπει να πάμε για μάθημα. Έχουμε ήδη αργήσει. Άντε, πάμε, πάμε. Αποκλείεται, δεν πάω. Τι? Δεν πάω. Άμα κάνεις κι άλλες απουσίες, θα μείνεις, έτσι? Όχι, αποκλείεται να μείνω. Τα έχω κανονίσει όλα. Έφταξε ένα ψεύτικο έλεγχο και δεν έχω να ανησυχώ για τίποτα. Ρε εσύ, Ξαβιέ, ξέρεις πόσες απουσίες έχεις κάνει? Μου έχουν μείνει όμως αρκετές απουσίες. Όχι, δεν σε καταλαβαίνω. Καλά, γιατί θα κάνεις κοπάνα σήμερα? Γιατί έτσι? Θέλω να δω τη Μαρίζα. Θέλω απλώς να τη δω. Ωχ, αμάν αυτή η Μαρίζα. Δεν σου φτάνει που μας έσπασε τα σκέιτ? Δύο ολόκληρα σκέιτ. Και τι έγινε? Εμένα μου αρέσει πολύ. Είναι πολύ ξεχωριστή. Θέλω πάρα πολύ να τη δω. Το καταλαβαίνεις? Κάτσε. Όντως νιώθεις κάτι για τη Μαρίζα ή θέλεις να εκδικηθείς τον ετεροθαλή αδερφό σου? Όχι. Όχι. Θέλω να του τη φέρω το αδερφό μου του Παύλο. Ναι. Τότε γιατί δεν σταματάς να μιλάς για αυτήν, ε? Ηρέμησε, μα γιατί? Πώς πάει, Μαξί? Λοιπόν, την έχετε πατήσει πολύ άσχημα. Τι εννοείς την έχουμε πατήσει πολύ άσχημα? Έμαθαν ότι κάνατε κοπάνα την τελευταία ώρα και πήραν τους γονείς σας. Α, κανένα πρόβλημα. Απαντάει η πυρέτρια και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Όχι, αυτή τη φορά τα πράγματα πήγαν στραβά. Γιατί? Γιατί δεν το σήκωσε η πυρέτρια, αλλά η ίδια η μάνα σου. Τι? Μπράβο. Κυρία Σπυρίτο. Ευχαριστώ. Τέλεια. Κοίτα, Μαρίζα, έκανα δύο. Εντάξει. Δεν θα πεις τίποτα? Ευχαριστώ, Λουχάν. Ναι, την επόμενη φορά που θα αφήσει τα σκουπίδια στο θρανίο μου, θα στα πετάξω στα μούτρα. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, πώς τα πάτε? Μια χαρά. Όλα έτοιμα. Να πεις στο φίλο σου να τα διαβάσει αυτά και θα τον βοηθήσουμε. Εντάξει. Όπως μπορούμε. Θα του φτάνουν αυτά του Ντουνόφ? Είναι αρκετά? Βεβαίως. Ξέρουμε πολύ καλά τι κάνουμε. Τι μας πέρασες. Ωραία. Στο καλό να πας. Μαρίζα, Μαρίζα,
Ήθελε, είναι εδώ, στο διάδρομο. Να φωνάξουμε τη Φέλη τώρα. Όχι, όχι. Το ξεκινήσαμε μόνες μας, θα το τελειώσουμε μόνες μας. Τι θα κάνουμε. Πάμε, πάμε, άντε. Α, τι ωραία που σου πάνε αυτά τα φτερά, ε. Δεν αντέχω άλλο με αυτήν. Το τραβάει πάρα πολύ αυτή η γκομενίτσα. Καλά να πάθεις, δεν με άκουσες. Καλά, εγώ είπα να μην μπλέξεις μαζί της. Πολλά λες. Δεν με άκουσες και βλέπεις τι παθαίνει. Πώς σου φάνηκε το δωράκι? Α, ναι, το δωράκι. Α, κοίταξε, ναι, λίγο. Ο μπαμπάς είπε ότι είσαι κούκλος, το ίδιο και ναι. Η μαμά. Κοίταξε, θέλω να σου πω... Α, και κάτι άλλο. Με ρώτησε ο μπαμπάς αν έχεις δίπλωμα. Δίπλωμα οδήγησης. Γιατί θέλει να σου δώσει ένα μάξι για όταν βγαίνουμε μαζί. Τον ξέρεις. Δεν του αρέσει να πηγαίνει με τα λεωφορεία, τρόλεϊ. Τέλεια. Τι θα μου έλεγες για το δωράκι μου? Το δωράκι είναι τέλειο. Και για πες, είναι από αυτά τα αμάξια που έχει για την εταιρεία το μπαμπά σου, ε? Μάλλον. Αμάξι, αμάξι. Άνοιξε λίγο, ξεκόλα. Ξέρεις για τον Διάκο και τη Μαρίζα, ε? Όχι, όχι, αμάξι. Τι? Λέω, τι κάνεις? Από εδώ η Μαρίζα. Φίλη δική μου και της Φέλη. Ναι, μιλήσαμε στο τηλέφωνο εμείς οι δύο. Α, ναι. Η Φέλη θα έρθει? Όχι, η Φέλη δεν θα έρθει. Δυστυχώς δεν θα μπορέσει, όχι. Μα είπες ότι ήθελε κάτι να μου πει. Ναι, αλλά ντρεπόταν πάρα πολύ να στο πει η ίδια και μας ζήτησε να στο πούμε εμείς. Ωραία. Πείτε μου, ακούω. Να, είπε ότι θα βγει μαζί σου, αρκεί να της δώσεις φωτογραφίες της Σολ. Δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχουν αυτά τα δύο μαζί. Α, έχουν, πώς δεν έχουν, είναι σαν απόδειξη της αγάπης. Αγάπη. Πολύ γλυκό, ε. Θα της δείξεις ότι έχεις ξεπεράσει τη Σολ. Ναι. Μα αυτό ήδη της το έχω πει. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Θα πρέπει να της το αποδείξεις. Δεν ξέρω. Παιδιά, όπου να είναι, αρχίζει το μάθημα. Ελάτε, γρήγορα, έλα, κάντο. Λοιπόν, παιδιά, από εδώ ο Μαρ, ο στυλίστας μου, παλιός μου φίλος. Θα μας βοηθήσει, θα κάνει τον καθηγητή των καλλιτεχνικών. Ο Μαρ χαιρέτησε τα παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστώ για τις περιλήψεις που γράψατε. Δυστυχώς, μόνο μια ματιά κατάφερα να ρίξω στο διάλειμμα. Α, μην ανησυχείτε, έχουμε και σκονάκια που θα τα κρατάμε όρθια για να τα βλέπετε. Τέλεια. Βλέπεις, είναι φοβεροί. Ωραία, θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ, θα δεις. Καλημέρα σας. Καλημέρα. 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 Πώς πάμε, καλά? Ναι, ευχαριστώ. Ο κύριος Ρικάρντο Ετσεμέντι και από εδώ ο κύριος Ντουνόφ. Παρομοίως. Είμαστε στην τουαλέτα, συγγνώμη. Ναι. Να μπούμε τώρα. Καλά, καθίστε. Ο κύριος Ρικάρντο Ετσεμέντι, όχι εσείς, ο άλλος, ναι. Μου ζήτησε να παραστώ στο μάθημα όσο θα πουσιάζει. Εκείνος δεν θα έρθει? Όχι, θα είμαι θα εγώ είστε εδώ, εσείς για εδώ. Ναι. Για ποιο θέμα θα μιλήσετε, κύριε Ετσεμέντι? Πες. Με συγχωρείτε αν δεν σας πειράζει, θα καταγράψω τη διάλεξή σας. Α, θα την καταγράψετε. Λοιπόν, κανένα πρόβλημα. Εφόσον δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς στόχους. Πείτε μας το θέμα σας, κύριε Ετσεμέντι. Πες μας το θέμα σου, Ρικάρντο, έλα. Παρντών, είστε καλά, κύριε Ετσεμέντι? Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, για σήμερα έχω επιλέξει το εξής θέμα, τον κουβανισμό. Τι? Μα καλά, βλάκας είσαι. Τι? Υποψιάζομαι ότι μας κοροϊδεύετε. Α, όχι. Τι εννοείται κουβανισμό? Εννοούσα τον κυβισμό. Κυβισμό. Ξέρετε, περνάει όλη τη μέρα στο μουσείο. Είναι καλλιτέχνης και όχι δάσκαλος. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχω συνηθίσει να διδάσκω. Λοιπόν, ο κυβισμός είναι... Εγώ. Λοιπόν, ο κυβισμός είναι ένα καλλιτεχνικό ρεύμα του 18ου αιώνα που απλοποιεί τους όγκους σε γεωμετρικά σχήματα. Πολύ ωραία. Σε γεωμετρικά σχήματα. Γεωμετρικά σχήματα, τέλεια, ναι. Λοιπόν, παιδιά, αρκετά ως εδώ. Ναι, τελείωσε η ώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ένα χειροκρότημα για τον κύριο Τσεμέντι. Μπράβο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς σας φάνηκε? Όχι, πάρα πολύ ωραίο. Εμένα με συγκίνησε. Ήταν πολύ καλός. Ναι, μπράβο. Ωραία. Σας ευχαριστώ όλους, αλλά πρέπει να φύγω τώρα. Πριν φύγετε. Μήπως είναι έφευγε. Εύκολο να μου δείξετε την ταυτότητά σας? Α, μα φυσικά, σε παρακαλώ, Ρικάρντο. Δείξε την ταυτότητά σου. Φυσικά, ναι. Μ'
όνομα είναι απίστευτο. Απίστευτο. Ρικάρντο Ετσεμέντ. Ναι, πράγματι, θα συμφωνήσω. Τέλει. Θα συμφωνήσω κι εγώ, κύριε Ντουνόφ. Ναι. Αφού λοιπόν παρακολούθησα αυτό το φανταστικό μάθημα και είδα και την ταυτότητα, πρέπει να παραδεχτώ ότι είναι ο κύριος Ρικάρντο Ετσεμέντ. Επομένως, μπορεί να φύγει τώρα, έτσι. Ναι, δεν έχει κανένα νόημα να μένει άλλο πια εδώ. Όχι, όχι, κύριε Ντουνόφ. Πρόκειται για μια μεγάλη παρεξήγηση. Μια παρεξήγηση. Με πιστεύετε τώρα, με πιστεύετε. Με πιστεύετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέλετε αυτό. Ας το πετάξουμε. Πάει αυτό. Γιατί να το κρατάμε άλλωστε. Πολύ καλά, κύριε Τσεμέντη. Και πάλι σας ευχαριστώ. Παιδιά, συνεχίστε το μάθημά σας. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Μπράβο, ναι. Ήταν φανταστικό μάθημα, κύριε. Φανταστικό. Μπράβο σας. Ναι, πράγματι. Πολύ καλό. Είστε σαν ηθοποιός, ευχαριστώ, τέλειος. Ευχαριστώ, ευτυχώς σώσαμε τον Οκτάβιο, παιδιά. Ευτυχώς. Τον Οκτάβιο, ναι. Εντάξει, φιλαράκο. Πρέπει να επιστρέψω όμως τώρα στο κομμωτήριο. Ναι. Θα τα πούμε. Θα σε πάρω τηλέφωνο μετά. Τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Αντίο. Γεια σας, ωραίο πουκάμισο. Ακού λίγο. Ναι. Αντίο. Ρώτα τον Διέκο πώς θα πάει με τη Μαρίζα. Ω, πρέπει να το ρωτήσω τώρα. Έλα τώρα, σου λέω. Έλα τώρα. Τέλεια. Δεν το πιστεύω ότι την γλιτώσαμε. Παιδιά. Αυτό δεν θα γινόταν ποτέ στη χώρα. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Αν δεν με είχατε βοηθήσει, δεν ξέρω τι θα συνέβαινε. Θα το θυμάμαι για πάντα αυτό που κάναμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ευχαριστώ, το εννοώ πραγματικά. Και τώρα, παιδιά μου που είμαστε όλοι εδώ, θέλω κάτι. Θέλω να σας ζητήσω να βάλετε τα δυνατά σας στην προπόνηση, σύμφωνοι. Αχ, όχι, δεν θα μας ζωρίσετε τώρα σαν τον Μπλάς. Παύλο, με απογοητεύεις. Είναι δικό σας θέμα η προπόνηση. Δεν είναι ανάγκη να σας πιέζουμε γι' αυτό. Γιατί δεν οργανώνεστε από μόνοι σας. Δεν είναι εδώ και δίκιο κάτι. Δίκιο έχει, πάμε για προπόνηση, άντε. Μπράβο, παιδιά. Δεν μπορώ σήμερα. Γιατί? Γιατί πρέπει να συναντήσουμε. Για κάτσε, είπαμε ότι θα βάλουμε τα δυνατά. Δεν μπορώ να έρθω. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εσύ πρέπει να πας να κάνεις τη δουλειά σου. Εντάξει. Mm-hmm. Αλλά μετά πρέπει να αναπληρώσεις τις ώρες που έχασες. Σύμφωνοι. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Πάμε. Άντε, πάμε, παιδιά, μην χάνουμε χρόνο. Περίμενε. Τι συμβαίνει, μου λες. Πρέπει να δω τη Σαμπρίνα. Γιατί δεν το είπες κατευθείαν. Μου είπε να το κρατήσω μυστικό. Κάτι θα έχει να κάνει με τον παραγωγό. Δεν πιστεύω να χάλασαν όλα εξαιτίας του πατέρα μου. Μη βιάζεσαι, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ωραία, άντε να μάθεις. Βέντα στα πόδια. Μην ανησυχείς, σου λέω. Εντάξει. Παύλο! Έμαθα για τη Μαρίζα και τον Ντιέγκο. Να, λοιπόν. Φαίνεται ότι την απατούσε ο κύριος. Όχι. Σοβαρά. Χαίρεσαι που την απατούσε. Όχι, δεν είναι αυτό. Ναι, αλλά κυρίως επειδή με νευριάζει ο Ντιέγκο. Ξέρεις μου τι δίνει. Ωραία, τώρα θα χωρέσω σίγουρα, Τι κακός που είσαι, τη βρίσκεις με αυτά, Τη βρίσκεις. Πέλη. Τι συμβαίνει, Γλώρια. Σε ζητάνε στην είσοδο. Ποιος, η μαμά μου. Όχι, ο Λεό. Λεό, αυτός που είχε έρθει τις προάλλες να πάρει τη σόλ. Ναι, τη Φέλη τη σόλ. Είπε Φέλη. Σ' αγαπώ, Γλώρια. Γεια, πώς πάει. Καλά. Είσαι καλά. Ήθελα να σου πω συγγνώμη που έφυγα έτσι πριν. Ξέχασε το, δεν πειράζει. Λοιπόν. Και μη μου δίνεις μηνύματα μέσα στον φίλο σου. Ορίστε. Τι μηνύματα, τι είναι αυτά. Οι αποδείξεις που ζήτησες. Τι αποδείξεις. Οι αποδείξεις βλακείας μου. Όχι, Λεό. Μα τι αποδείξεις είναι αυτές. Τι κάνεις εκεί. Ψάχνω τα πράγματά σου. Είναι δικά μου, δεν έχεις δικαίωμα. Είμαι υπεύθυνος για σένα, οπότε δεν χρειάζομαι την άδειά σου. Καταλαβες. Καλά. Έτσι κι αλλιώς η ιστορία μου δεν είναι εκεί, ούτε στην τουλάπα μου που έψαχνες. Τι λες, δεν έχω ψάξει ποτέ εκεί. Μπα, και γιατί εγώ τα βρήκα όλα ανακατεμένα. Είτε το πιστεύεις είτε όχι, δεν το έκανα εγώ, Λινάρες. Όσο για την ιστορία σου δεν με ενδιαφέρει καθόλου, κατάλαβες. Απλώς με ενδιαφέρει να κερδίσεις το σχολείο μας. Πολύ ωραία. Θα σου τη δείξω όταν τελειώσει. Ξέρεις κάτι, γράφω μια αληθινή ιστορία αφιερωμένη αποκλειστικά σε σένα. Παιδιά, τι άλλο θέλετε να μάθετε, αν ήπιαν καφέ ή σόδα. Όχι, θέλουμε μόνο να μάθουμε αν ο κύριος Ριβαρόλα είναι θυμωμένος μαζί μας. Θα έλεγα ότι βράζει και ακόμα χειρότερα. Εντάξει, τώρα πρέπει να φύγω. Με συγχωρείτε. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Την έβαψα. Θα πάω φυλακία. Ηρέμησε, γιατί θα σε ηρεμήσω. Δεν μπορώ, πες μου. Τι πρέπει να πούμε στον Ντουνόφ και στον μπαμπά τη Σολ. Θα αρνηθούμε τα πάντα, Μία. Αυτό πώς? Θα κάνουμε. Τίποτα άλλο. Τι είναι αυτό. Τι. Η σωτηρία μας. Ευχαριστούμε. Δεσποινίδες. Πώς τολμάτε να μπαίνετε έτσι στο γραφείο μου. Να αυτές είναι που με απήγαγαν και με κατηγορούν για κλοπή. Ελπίζω να ήρθατε για να ζητήσετε συγγνώμη. Φέλη, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ. Όχι, είναι ο μάρτυράς μας. Αυτή η κοπέλα είναι μάρτυράς μας. Τι.
Για ποιο πράγμα, με συγχωρείτε κύριε Ριβαρόλα, είναι απίστευτο. Θα τιμωρηθούν πολύ αυστηρά. Κοιτάξτε κύριε Τουνόφ, πάντα σας έλεγα να μην δυσχαρίζεστε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι θύμα αυτής της κατάστασης. Οπότε καταλαβαίνετε. Ηρεμήστε, σας παρακαλώ. Δεν μπορώ, σας παρακαλώ, δεν ήθελα φασαρία, αλλά ήθελα απλώς. Σας παρακαλώ, θα χειροτερέψει η κατάσταση. Κύριε μου, αλλά η όλη κατάσταση με έχει καθυβάλει. Πώς φτάσατε σε αυτό το σημείο, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί το κάνατε αυτό, πρέπει να μάθω τώρα ακριβώς τι. Δεν ακούσατε, δεν φταίμε εμείς. Τι λες, είναι μεγάλη παλιοψεύτρα. Σκαρφίστηκες όλα αυτά για την απαγωγή για να μην φανεί που πας όταν κάνεις κοπάνω. Για πες, τι έχεις σχεδιάσει πάλι. Για μισό λεπτό, τι εννοείτε. Δείτε και μόνος σας, ορίστε. Ορίστε κύριε Ριβαρόλα, αυτά κάνει η κόρη σας όταν την έχουν απαγάγει. Παριστάνει το μοντέλο, αν και σίγουρα θα αποτύχει. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν θα σταματήσεις ποτέ να μου λες ψέματα, παιδί μου. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Όχι, μπαμπάκα, μπορώ να σου εξηγήσω. Λοιπόν, ξέρεις, απλώς... Μην μιλάς. Θέλει. Εσύ είσαι φίλη μου, γιατί δεν του λες την αλήθεια. Έλα, πες του. Όχι, δεν θα μιλήσει η κολλητή μου εναντίον μου. Συγγνώμη, είπε κολλητή μου. Είναι ένα δικό του αστείο. Καταλαβαίνετε τι λένε. Γεια σας. Κύριε Έντουλαφ, αν δεν σας πειράζει, θέλω να μιλήσω λίγο μόνος με την κόρη μου. Όχι, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Πάνε. Ήρθες, πάρε αυτό. Θα βρεις το DVD σε αυτήν εδώ τη διεύθυνση, εντάξει. Καλή φάση. Πάρε και το χρήμα. Έγινε. Να το πεις και στους φίλους σου. Εντάξει, τα λέμε. Λοιπόν, εντάξει, την έκανε τη συμφωνία. Ναι, την έκανα. Δεν το πιστεύω, φίλε. Μπορεί να βρει τα πάντα. Ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Τα πάντα σου λέω. Μη το μάθει κανείς, έτσι. Κουβέντα. Μην πεις τίποτα. Εντάξει, τη λυπάμαι όμως. Πρέπει να έχει μπλέξει πολύ άσχημα το κορίτσι. Θες να μάθω? Προτιμώ να μάθω μόνος μου. Εντάξει, όπως θες. Τι έκρυβε λοιπόν αυτός ο ύπουλος άνθρωπος? Και ήταν το μυστικό που τον κυνηγούσε μια ζωή? Ο Μπλάς δεν εμπιστευόταν κανένα. Τι έγινε? Τη τσακίσαμε, τη σκίσαμε, τη θάψαμε. Εξήγησέ μου, δεν καταλαβαίνω. Ο πατέρας της Σολ είδε τις φωτογραφίες και έγινε έξαλλος. Να δεις πώς τις φώναζε. Ωραία, ωραία. Τι τρέχει? Ο Μπλάς μου είπε ότι δεν μπήκε αυτό στο δωμάτιό μας. Και εσύ το έχαψες? Ναι, τον ξέρω καλά, ξαφνιάστηκε όταν του το είπα. Αλλά αν δεν ήταν ο Μπλάς, τότε ποιος? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα. Περίμενε. Περίμενε. Λείπει το ημερολόγιό μου. Γεια. Αχ, Μανουέλ, γιατί άρχισες τόσο να έρθεις, γιατί? Ήρθα στο πιο γρήγορα μπορούσα. Τι έγινε? Είμαι απελπισμένη. Ηρέμησε, για τα πάντα υπάρχει λύση. Έχει να κάνει με το συγκρότημα? Όχι, μακάρι να ήταν αυτό. Με την υγεία σου? Όχι. Τι συμβαίνει λοιπόν? Έχω 10 μέρες καθυστέρηση. Ελπίδες σου πετούν μακριά. Νιώθεις πως θα φτάσεις στα όρια της τρέλας. Αν ακόμα πέσεις χαμηλά, δεν τα έχεις χάσει όλα πια. Φτιάξε τη ζωή σου, κανένα μη φοβάσαι.